φέτος ξεκινάμε μια συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συζητήσαμε με τη διοίκηση και αποφασίσαμε να δείξουμε μια ομάδα νέων σκηνοθετών, των δημιουργών του μέλλοντος, σε ένα κρώμα, σε ένα θέαμα που λέγεται Acrobatics. Και είναι ταινίες βραβευμένες και ταινίες queer που είναι και η θεματική του φεστιβάλ φέτος. Η δική μου η ταινία λέγεται Κατάψυξη. Είναι μια ταινία του 2017. Ο κεντρικός ήρωας είναι ένα πρώην μεγάλο στέλεχος εταιριών εμπορικής διεύθυνσης, διαφήμισεων κτλ. Είναι γύρω στα 50, όπου έχει απολυθεί εδώ και 3 χρόνια και είναι σε μια ηλικία πολύ κομβική, είναι πολύ νέος για να παραιτηθεί, αλλά όχι και τόσο νέος για να κάνει μια καινούργια αρχή. Συμμετέχω με ταινία Ακύβος, η ταινία γυρίστηκε το 2016. Αφορά έναν 35χρονο άεργο, ο οποίος έχει χάσει την ισορροπία στη ζωή του και πηγαίνει πίσω στο πατρικό του σπίτι μαζί με την αδερφή του και τη μητέρα του για να περιμένουν τον μικρό αδελφό. Και εκεί γίνεται ένας χαμός. Οι ταινίες που θα παρουσιάσουμε είναι 2 αυτή τη φορά. Είναι μία πολύ μικρή, την οποία κάναμε με αφορμή το φεστιβάλ, με τη θεματική του queer που έχει φέτος. Και λέγεται, είναι το πρόγραμμα Acrobatics. Η ταινία η δική μου λέγεται Skin. Και στην πορεία παίζεται και η δεύτερη ταινία, η οποία είναι η προηγούμενη που έχω κάνει, το 17 την τελείωσα, λέγεται Mannequin Echo. Είναι ένα ψυχαναλυτικό thriller, το οποίο ακροβατεί μεταξύ του ρεαλισμού και της φαντασίας. Η ταινία λέγεται Σπινθυροβόλα Κεράκια και είναι μια ταινία η οποία προσπάθησα να είναι όσο πιο ανθρώπινη γίνεται, καθώς δείχνω λίγο την προετοιμασία ενός ομοφυλόφιλου άντρα, που προετοιμάζεται να κάνει ένα δώρο έκπληξης σεξουαλικό στο αγόρι του όταν έχει 3 μήνες επέτειο μαζί του. Η ταινία που θα παρουσιαστεί στο φεστιβάλ η δική μου λέγεται 37 μέρες. Είναι μια μικρού μήκους ταινία. Και το story είναι η ιστορία της Μαρίας που δουλεύει σε ένα κατάστημα manicure pedicure χωρίς ασφάλιση. Και όταν ξεκινάει η ταινία είναι 9 μηνών έγκυος και απολύεται. Και αποφασίζει λοιπόν μόνη της ότι θα κάνει απεργία γένας. Δεν θα γεννήσει αν δεν βρει το δίκιο της και δεν την πάρει πίσω στη δουλειά αυτός. Φεύγοντας, ο θεατής είναι αυτό που θέλει να συγκρατήσει από τη θέαση του φιλμ. Ελπίζω ότι η ταινία δίνει σε κάποιον το κουράγιο να δώσει τη δική του μάχη, όσο παράλογη και αν φαίνεται, δηλαδή όσο χαμένος από χέρι και αν φαίνεται ότι είναι, όπως αυτή που λέει δεν θα γεννήσω, λες και μπορεί να μην γεννήσει αν δεν θέλει.